Έχω σχεδόν πεθάνει τρεις φορές. Ήμουν πρεζάκι του Σαλονιού. Η κοκαίνη πια για μένα ήταν πανάκριβο άθλημα. Το φάκελο των ναρκωτικών ανοίγει απόψε το βράδυ αυτοψία σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η διακίνηση της κοκαίνης με courier και online παραγγελίες. Πλέον γράφεις ένα ωραίο mail ή ένα ωραίο μήνυμα και σου έρχεται στην πόρτα. Έτσι να κάνεις. Παντού υπάρχει. Χρησιμοποιούν βέβαια και το Darknet, είναι η διακίνηση μέσω του Ιντερνετ. Επώνυμοι που έκαναν χρήση και κατάφεραν να ξεμπλέξουν, μιλούν στην κάμερα της εκπομπής για τον αγώνα της απεξάρτησης και για τα βαποράκια από το χώρο της showbiz. Άντα υπήρχαν ναρκωτικά στον χώρο της μόδας και φυσικά ήταν ανακατεμένα και μοντέλα και φωτογράφοι και στυλίστες βεβαίως. Γενικώς η ιστορία με το ναρκωτικό ξεκινάει πάντα με χαρά και γέλιο και καταλήγει πάντα με κλάμα. Είχα ένα πείδημα στο κενό από τα δικαστήρια, από τα χέρια της μητέρας μου. Και μετά από αυτό δεν σταμάτησα τη χρήση. Από το ναρκωτικό η σωματική πόνη είναι 2 εβδομάδες. Μετά περνάει. Δηλαδή τις πρώτες μέρες θα χτυπηθείς, θα κάνεις εμετούς, θα υδρώνεις, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να πιείς. Πονάνε μέχρι και τα νύχια σου. Αν κάποιος είναι πρωτάρης και νομίζει ότι θα ζήσει το όνειρο της κοκαίνης, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Γιατί το μόνο που θα συμβεί είναι να βρεθείς κάνω νοσοκομείο, αν δεν βρεθεί νεκρός από εγκεφαλικό.